Οι οικονομίας που δόθηκαν λίγες μέρες πριν από την Ελστάτ και παρά τις γνωστές δυσκολίες αποδεικνύουν ότι η κατάσταση πόρο απέχει από την εικόνα καταστροφής που εδώ και περισσότερο επιχειρείται να καλλιεργηθεί τόσο από συστημικά μέσα ενημέρωσης όσο και από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Το πρώτο τρίμηνο του 2017 έκλεισε τελικώς με μεγέθυνση 0,4%, ενώ και τα επιμέρους ποσοτικά στοιχεία δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία έχει όλες τις δυνατότητες να επιστρέψει στην ανάπτυξη με σταθερούς και βιώσιμους όρους. Συγκεκριμένα, έχει σημειωθεί αύξηση στην ιδιωτική κατανάλωση, αύξηση στο λιανικό εμπόριο, στις επενδύσεις, στις εξαγωγές, αλλά και στη βιομηχανική παραγωγή. Επίσης, τον Απρίλιο σημειώθηκε ρεκόρ προσλήψεων 15ετίας με πάνω από 92.000 προσλήψεις, ενώ πριν από λίγο η Ελστάτ, η Εργάνη, ανακοίνωσε ότι το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων για τον Μάιο του 2017 είναι θετικό κατά 89.000 περίπου νέες θέσεις εργασίας. Ενώ συνολικά από το 2015 οι θέσεις εργασίας έχουν αυξηθεί κατά 220.000 χωρίς να υπολογίζεται το τελευταίο στοιχείο που έδωσε πριν από λίγο η Εργάνη στη δημοσιότητα. Για να είμαι σαφής και προς αποφυγή παρεξηγήσεων, δεν ισχυρίζεται κανείς ότι τα θεμελιώδη προβλήματα της ελληνικής οικονομίας έχουν επιληθεί, ούτε ότι η κατάσταση δεν εξακολουθεί να είναι εύθραυστη. Αυτό που πρέπει όμως σε κάθε περίπτωση να τονιστεί είναι ότι διαφαίνεται πως οι δυνατότητες είναι πολύ μεγάλες. Και πάρα πολλά εξαρτώνται πλέον από τις αποφάσεις που θα πάρθουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο για την ενίσχυση της ανάπτυξης στην Ελλάδα, όσο και για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους, το οποίο αποτελεί τον κύριο παράγοντα αβεβαιότητας τόσο για τις αγορές χρήματος, όσο και για τους υπόλοιπους επενδυτές. Και είναι χρέος της Ευρώπης, τόσο των δανειστών μας όσο και των θεσμών, να πάρουν τώρα τις αναγκαίες αποφάσεις που θα εγγυώνται την αποκατάσταση της ευρωπαϊκής κανονικότητας στη χώρα μας. Τις αποφάσεις που θα οδηγήσουν σε μια σταθερή και δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και την άμεση επιστροφή στις αγορές χρήματος. Διότι πλέον η αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις αποφάσεις αυτές και δεν υφίσταται κανένας απολύτως λόγος για μια νέα μετάθεση του ελληνικού προβλήματος. Υπάρχουν σήμερα όλες οι δυνατότητες αλλά και οι προϋποθέσεις για να γυρίσουμε οριστικά σελίδα και αυτή η ευκαιρία οφείλει να αξιοποιηθεί όχι μόνο για το καλό της Ελλάδας αλλά για το καλό ολόκληρης της Ευρώπης. Η Ελλάδα από τη δική της μεριά έχει τηρήσει τα συμφωνηθέντα ενώ τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθούν και τα υπόλοιπα προαπαιτούμενα ώστε και τυπικά πλέον να κλείσει η αξιολόγηση στο προσεχές Eurogroup, το οποίο οφείλει να επικεντρωθεί αποκλειστικά και μόνο στη συζήτηση για το ζήτημα του ελληνικού χρέους, καθώς και, στις αναγκαίες παρεμβάσεις για την τόνωση της ανάπτυξης. Από τη δική μας πλευρά, εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για μια συνολική και καθαρή λύση, η οποία θα πρέπει να τηρεί τρεις βασικές αρχές. Πρώτον, θα πρέπει να προσδιορίζει με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια τα μεσοπρόθεσμα μέτρα που θα ληφθούν για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους μετά το τέλος του τρέχοντος προγράμματος, ώστε οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας μας να μην υπερβαίνουν μεσοπρόθεσμα το 15% του ΑΕΠ. Δεύτερον, θα πρέπει τα μέτρα αυτά να δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους θεσμούς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να προχωρήσουν σε θετικές μελέτες βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Και τρίτον, θα πρέπει να προσδιορίζονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις που θα ενισχύουν την ανάπτυξη, πράγμα που το σύνολο των θεσμών αλλά και των κρατών μελών της Ευρωζώνης αναγνωρίζουν ως αναγκαίο. Και αυτή η τελευταία παράμετρος της συμφωνίας είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι αποτελεί το κλειδί για να συγκλίνουν οι προβλέψεις όλων των θεσμών και να γεφυρωθούν οι διαφορές που προέκυψαν στο Eurogroup της 22ης Μαΐου, και αποτελεί και ένα από τα κεντρικά σημεία της τρέχουσας συζήτησης. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ. Κύριε Εκπρόσωπε, θέλω να ρωτήσω. Η κυβέρνηση, διαβάζοντας εχθές την ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, δεν διαπίστωσα ένα χρονικό περιθώριο. Η κυβέρνηση λέει προς τους δανειστές και τους πιστωτές ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο deadline για να υπάρξει μια λύση, όπως την περιγράψατε εδώ, με τα τρία σημεία. Και αν δεν υπάρχει αυτή η λύση στο συγκεκριμένο deadline, η κυβέρνηση τι πρόκειται να κάνει από εκεί πέρα? Κοιτάξτε. Eurogroup της 22ης Μαΐου, στο οποίο γνωρίζετε ότι μας παρουσιάστηκε μία πρόταση
η οποία δεν έγινε αποδεκτή για λόγους που είχαν να κάνουν με το γεγονός ότι μετέθετε το πρόβλημα και δεν έδινε μια οριστική λύση έτσι ώστε να υπερβούμε την αβεβαιότητα, δεν έδινε μια οριστική λύση που θα εγγυόταν την δυναμική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, προσδιορίσε ως βασικό σημείο, ως ορόσημο για την ύπαρξη τελικά μιας συμφωνίας έτσι ώστε να υπάρχει χρόνος να συζητηθούν οι διαφορές μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, το Eurogroup της 15ης Ιουνίου. Από τη δική μας πλευρά εργαζόμαστε στην κατεύθυνση να υπάρξει μία λύση στο προσεγγές Eurogroup και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν έτσι ώστε να βοηθήσουμε τον διάλογο διεξάγεται αυτή τη στιγμή και να τον βοηθήσουμε ενεργητικά και αποτελεσματικά. Ωστόσο, αν υπάρχουν περαιτέρω διαφωνίες κατά την συζήτηση του Eurogroup και ακριβώς επειδή εμείς δεν πρόκειται να πάρουμε ό,τι μας δώσουν, πάντοτε υπάρχει η δυνατότητα να συνεχιστεί η συζήτηση μέχρι και την Σύνοδο Κορυφής, η οποία γνωρίζετε ότι θα λάβει χώρα μία εβδομάδα περίπου αργότερα, στις 22 του Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος. Καλό, κύριε Τσεκρίκα. Κύριε εκπρόσωπε, βλέπουμε ένα ραγές μέτωπο, έτσι φαίνεται να δημορφώνεται, μεταξύ του Διεθνούς Ομοσπονδιακού Ταμείου, του κυρίου Σόιμπλε, και βλέπουμε και τον κύριο Ντράγκη να δηλώνει, να είναι κατηγορηματικός, ότι αν δεν υπάρξει έκθεση για την βιωσιμότητα του χρέους, δεν μπορεί να αγοράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ελληνικά ομόλογα. Στην περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε καλά να βγει ούτως ή άλλως στις αγορές δοκιμαστικά. Ακούστε, το τελευταίο διάστημα έχει υπάρξει ένας οριμαγδός διαρροών οι οποίες δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε εκτιμήσεις για το που υπάρχει αραγές μέτωπο και το που δεν υπάρχει αραγές μέτωπο. Το βέβαιο είναι ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων υπήρξε εξαιρετικά πιεστικό σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις του για μεταρρυθμίσεις λιτότητας, ενώ από την άλλη μεριά, όταν έρχεται η ώρα να θέσει το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων και να ζητήσει την άμεση ρύθμιση του ελληνικού χρέους, άλλες φορές υποχωρεί, άλλες φορές δίνει περισσότερο χρόνο κλπ. Η εκτίμηση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι αυτό δεν βοηθά στην συγκεκριμένη περίοδο, δεν βοηθά στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, αλλά έχουμε την εκτίμηση ότι υπάρχει δυνατότητα μέχρι το Eurogroup της 15ης Ιουνίου να έχουν υπάρξει αναγκαίες υποχωρήσεις από όλες τις πλευρές για να βρούμε μια θετική λύση. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, νομίζω ότι οι δηλώσεις οι οποίες έχουν γίνει από τους αξιωματούχους συμπεριλαμβανομένου και του κυρίου Ντράγκη είναι ότι πράγμα το οποίο επιβεβαιώνει και κάτι το οποίο υπάρχει ούτως ή άλλως στο καταστατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είναι ότι η Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σε μια ανεξάρτητη έκθεση για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, η οποία βεβαίως θα λάβει υπόψη της και όλα όσα θα περιλαμβάνονται στη σχετική απόφαση του Eurogroup, του προσεχούς Eurogroup. Με αυτή την έννοια δεν βλέπω ούτε αραγή μέτωπα, δεν βλέπω ούτε δηλώσεις αποκλεισμού. Νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή η βούληση από όλες τις πλευρές για να δοθεί μια οριστική λύση και σε αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε. Ξαναλέμε ότι για μας τα κριτήρια αυτής της οριστικής λύσης είναι πρώτον ένα σαφής προσδιορισμός των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Δεύτερον, η δυνατότητα σε όλους τους θεσμούς συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να κάνουν θετικές μελέτες βιωσιμότητας του χρέους. Και τρίτον, σημαντικές παρεμβάσεις για την τόνωση της ανάπτυξης, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα έτσι ώστε να γεφυρωθούν οι διαφορές μεταξύ των πλευρών, διότι γνωρίζετε ότι η βασική διαφορά που προέκυψε στο Eurogroup της 22ης Μαΐου και οδήγησε τελικά στην μη ύπαρξη συμφωνίας ήταν ότι από τη μία μεριά οι ευρωπαϊκοί θεσμοί κάνουν προβλέψεις για μεσοσταθμική ανάπτυξη μέχρι το 2060 περίπου στο 1,3%.
2,3%, ενώ από τη μεριά του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάνει προβλέψεις για ανάπτυξη που βρίσκονται περίπου στο 1% μέχρι το 2060. Επομένως, αν υπάρξουν από τη μεριά του Eurogroup εγγυήσεις, δεσμεύσεις ότι θα γίνουν παρεμβάσεις για την τόνωση της ανάπτυξης, υπάρχει δυνατότητα να μειωθούν οι διαφορές και να βρούμε ένα κοινό πεδίο το οποίο θα μπορέσει να οικοδομηθεί η οριστική λύση την οποία όλοι ψάχνουν. Κύριε Εκπρόσωπε, σε όλα αυτά που είπατε τώρα, η διαφαινόμενη στάση του Δουνουτού, όπως και από την Κριστίν Λαγκάρντ προχθές στη Χάντεσμπλατ, για παραμονή ως παρατηρητή, σε ρόλο παρατηρητή και να μπει με χρηματοδότηση στο τέλος του προγράμματος και αν τότε το χρέος κτλ. Αυτό βοηθάει τις προϋποθέσεις πριν. Εμείς στο Eurogroup, η ελληνική πλευρά, θα ζητήσουμε να μείνει τώρα ή να φύγει τώρα το Δουνουτού, ή για μας το πρωτεύον είναι οι θετικές μελέτες για την βιωσιμότητα του χρέους και αφήνουμε στην άκρη το τι θα κάνει το Δουνουτού. Ακούστε κύριε Μανή, εγώ δεν είμαι ερμηνευτής των δηλώσεων της κυρίας Λαγκάρντ, ωστόσο αν μου επιτρέπετε, η διοικήτρια του Ταμείου δεν είπε ότι το Ταμείο θα μείνει ως παρατηρητής στο ελληνικό πρόγραμμα. Μίλησε για ποιο όλοι ονομάζουν stand-by arrangement, δηλαδή μία δέσμευση του Ταμείου ότι, ότι συμμετέχει στο ελληνικό πρόγραμμα και από εκεί και πέρα θα εκταμιεύσει χρήματα τα οποία θα τα βάλει στην άκρη όταν θα θεωρήσει ότι έχουν γίνει όλες οι αναγκαίες ενέργειες που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Από τη δική μας έχουμε πει ότι επιζητούμε μία καθαρή λύση στο προσεχές Eurogroup. Επιζητούμε δηλαδή μία λύση που θα γεφυρώνει τις διαφορές και θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις έτσι ώστε το πρόβλημα να μην μετατεθεί. Ωστόσο, αν υπάρξουν δυνατότητες, επειδή όμως μεταξύ μιας καλής λύσης και μιας κακής λύσης υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι οι οποίες θα πρέπει να μελετηθούν. Δηλαδή, ο βαθμός προσδιορισμού των μεσοπρόθεσμων για το χρέος, το λεκτικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην απόφαση του Eurogroup, καθώς και οι διευκρινήσεις που μπορεί να δώσει το Ταμείο σε σχέση με την θέση του για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Πρέπει να σας πω ότι θα εξετάσουμε τις προτάσεις οι οποίες θα γίνουν και εφόσον οι προτάσεις αυτές εγγυώνται πρώτον την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, δεύτερον, την δυνατότητά μας να έχουμε άμεση και βιώσιμη πρόσβαση στις αγορές χρήματος, προφανώς θα είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε. Ωστόσο, σας ξεκαθαρίζω ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούμε οποιαδήποτε λύση δεν θα τηρεί τα κριτήρια τα οποία σας παρουσίασα στην εισαγωγική μου τοποθέτηση. Κύριε Εκπρόσωπε, είπατε νωρίτερα ότι αν υπάρξουν διαφωνίες δεν θα πάρουμε ό,τι μας προσφέρουν, ό,τι μας δώσουν και μπορεί να συνεχιστεί η συζήτηση μέχρι τις 22 Ιουνίου στη Σύνοδο Κορυφής. Βάσει της εμπειρίας που έχουμε μέχρι τώρα στις διαφόρων ειδών διαπραγματεύσεις, θεωρείτε ότι θα είναι πιο ευνοϊκό το κλίμα εκεί? Δηλαδή, θεωρείτε ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης είναι πιο δεκτικοί σε τέτοιες λύσεις από ότι οι Υπουργοί Οικονομικών? Κοιτάξτε, ο λόγος για τον οποίο σας είπα στην αρχή ότι εφόσον δεν βρεθεί λύση στο προσεχές Eurogroup υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα της συνέχισης της συζήτησης είναι διπλός. Από τη μία μεριά είναι πιθανό να χρειάζεται περισσότερος χρόνος έτσι ώστε να γεφυρωθούν διαφορές. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να κατανοήσουν όλοι ότι οι αποφάσεις για το ελληνικό πρόγραμμα αφορούν το σύνολο της αφορούν τους όρους με τους οποίους η Ελλάδα μπορεί να εξασφαλίσει μια δυναμική ανάπτυξη για τα επόμενα χρόνια και παίρνει έναν ξεκάθαρα πολιτικό χαρακτήρα που θα πρέπει να απασχολήσει την Ευρωζώνη στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Δεν μπορώ να σας πω αν είναι πιο δεκτικοί οι ηγέτες. Φαντάζομαι ότι οι κυβερνήσεις λειτουργούν με ενιαίο τρόπο. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να σας πω, μπορώ μάλλον να σας πω, είναι ότι θα πρέπει
το σύνολο των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο των αρχηγών κυβερνήσεων, να πάρουν την πολιτική ευθύνη για την επίλυση του ελληνικού ζητήματος. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, εφόσον, ξαναλέω, εφόσον δεν υπάρξει δυνατότητα συγκλήσεων προς Aegeus Eurogroup, θα προχωρήσουμε και στην συζήτηση στην Σύνοδο Κορυφής. Αν και οφείλω να σας πω ότι υπάρχουν και δυνατότητες και προϋποθέσεις, αρκεί όλες οι πλευρές να δείξουν την απαραίτητη επικοδομητική στάση, ώστε να βρούμε την αναγκαία συμφωνία στο Eurogroup που θα γίνει σε 2 εβδομάδες περίπου, από 10 μέρες περίπου από σήμερα. Παρακαλώ, κυρία Μαλτέζο. Θα μπορούσατε να πείτε τι εννοείτε όταν λέτε εγγυήσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης? Είναι κάτι που έχετε ήδη συζητήσει με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς? Κοιτάξτε, υπήρξαν διάφορες προτάσεις και στο προηγούμενο Eurogroup, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια των συζητήσεων των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να υπάρξουν επενδυτικά πακέτα και παρεμβάσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα να αναβαθμίσει τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα στην ελληνική οικονομία. Αυτό αποτελεί ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τις τρέχουσες συζητήσεις και νομίζω ότι αποτελέσει το κλειδί για την ύπαρξη συμφωνίας, δηλαδή για τη δημιουργία ενός κοινού τόπου μεταξύ όλων των πλευρών σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για την ανάπτυξη. Ξέρετε πάρα πολύ καλά δε ότι οι προβλέψεις για την ανάπτυξη έχουν άμεση συσχέτιση με το ύψος των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος που πρέπει να παρθούν, έτσι ώστε το ελληνικό χρέος να είναι βιώσιμο. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερη είναι η πρόβλεψη για ανάπτυξη στην Ελλάδα, τόσο λιγότερα είναι και τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος που χρειάζονται, έτσι ώστε να είναι το χρέος βιώσιμο για όλους τους θεσμούς, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου και φυσικά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επομένως, αν υπάρξει μια δυνατότητα σύγκλησης μέσω ακριβώς αυτών των αναγκαίων παρεμβάσεων και αυτής της στήριξης και της τόνωσης της οικονομία, νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μία λύση που θα καλύπτει όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Εξάλλου είναι γνωστό ότι το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών μετά από την δεκαετή περίπου πια χρηματοπιστωτική κρίση αρχίζει να γυρίζει το βλέμμα του από τους σκληρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς σε πολιτικές οι οποίες είναι πιο φιλικές για την ανάπτυξη. Τόσο η καγκελάριος Μέρκελ όσο και ο νέος πρόεδρος της Γαλλίας έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι θέλουν να για μια Ευρώπη της ανάπτυξης. Επομένως, αυτού του τύπου οι παρεμβάσεις για την τόνωση της ανάπτυξης εντάσσονται ακριβώς σε ένα νέο στρατηγικό σχέδιο για την Ευρώπη που αυτή την περίοδο έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά. Εντάξει. Αυτές οι συζητήσεις που λέτε για επενδυτικά πακέτα και λοιπές παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν στο Δούνο του να βελτιώσει, αυτά πρέπει να γίνουν άρα άμεσα. Για να καταλήξει σε κάποια μελέτη καλή το Δουνουτού. Σας είπα, δηλαδή, αν υπάρξει, κυρία Μανή, αν υπάρξει δέσμευση ότι θα γίνουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις οι οποίες θα έχουν ως στόχο την τόνωση της ανάπτυξης, τότε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επειδή μιλάμε για προβολές που αφορούν την περίοδο μέχρι το 2060, αν λοιπόν υπάρξουν δεσμεύσεις για παρεμβάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε αλλαγή των προβλέψεων, τότε διαμορφώνεται ένας κοινός τόπος. Επομένως, νομίζω ότι ήμουν σαφής στην πρώτη μου απάντηση. Παρακαλώ, κύριε Τσακίρη. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, αν φοβάστε το ενδεχόμενο, επειδή εμείς έχουμε ανάγκη τα χρήματα στα τέλη Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά, αποκλείεται μάλλον το ενδεχόμενο Wolfgang Schäuble να σας πάει μέχρι τέλη Ιουλίου και να σας υποχρεώ 15 σε ένα ακόμη επώδυνο συμβασμό, δηλαδή να είναι αυτός ο σκοπός του? Ακούστε, καταρχήν δεν δέχομαι την ερμηνεία σας για το 2015. Το 2015 έγινε κάτι τελείως διαφορετικό. Πήγαμε σε μία σύνοδο κορυφής όπου από τη μία πλευρά η πρόταση του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών μιλούσε για ένα πρόγραμμα γέφυρας περίπου 5 μήνες διάρκειας, δηλαδή για μια νέα παράταση στο ελληνικό πρόγραμμα, και τελικά αυτό το οποίο συμφωνήθηκε από τους Ευρωπαίους ηγέτες ήταν ένα πρόγραμμα τριετές, το οποίο εγγυόταν τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας, το οποίο φυσικά περιλάμβανε μια σειρά από μέτρα τα οποία βεβαίως δεν έχουν καμία σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα, αλλά αντιθέτως είναι μέτρα
υπιότερης δημοσιονομικής προσαρμογής και με αυτή την έννοια δεν συμμερίζομαι την προκείμενη της ερώτησής σας. Αυτό όμως το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι στις 15 Ιουνίου, όπως σας είπα προηγουμένως, έχουμε τις δυνατότητες, αρκεί όλοι να δείξουν επικοδομητική στάση, να φτάσουμε σε μια συμφωνία και από εκεί και πέρα, αν χρειαστεί και περισσότερος χρόνος, υπάρχει πάντοτε η 22 του Ιουνίου. Παρακαλώ, κυρία Τζολέτου. Περνάω λίγο σε ένα άλλο θέμα. Επειδή, κύριε εκπρόσωπε, έχει προκληθεί μεγάλο θόρυβο σχετικά με την Εγνατία Οδό και τα Διόδια. Υπήρχε χτες μια συνάντηση του κυρίου Σπίτζη με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως υπάρχουν πολλές αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Σήμερα η δήμαρχος Καβάλα βγήκε στο Sky και είπε ότι διαδρομή Καβάλα Θεσσαλονίκη 150 χιλιόμετρα πήγαινε, θα κοστίζει 20 ευρώ. Ένα σχόλιο σας για όλο αυτό. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, μερίζομαι και εγώ την όψιμη ανησυχία του Sky για το θέμα των διοδίων στην Εγνατία. Θυμάμαι εξάλλου ότι πολλές φορές το κανάλι σας έχει αναδείξει το συγκεκριμένο θέμα, ειδικά κατά την περίοδο 2010-2015, όταν οι αυξήσεις των διοδίων ήταν. Είχατε δείξει αντίστοιχη ευαισθησία ως προς τις τοπικές κοινωνίες και τους ανθρώπους οι οποίοι καλούνταν να πληρώσουν πάρα πολλά χρήματα σε σχέση με το παρελθόν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατό. Ο κύριος Σπίρτζης χθες δήλωσε ότι την βούληση να προχωρήσουμε σε αναλογικά διόδια μέχρι το 2018 και αυτή είναι η γενική κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά την πολιτική για τα διόδια, πρέπει ότι και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις, εντάσσεται στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αξιολόγηση και επομένως πρέπει κάθε φορά να γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά και με το ΤΑΙΠΕΔ. Νομίζω ότι αυτά αρκούν για να σας καλύψω. Παρακαλώ, κύριε Καντώνη. Το ενδεχόμενο, κύριε εκπρόσωπε, στο τέλος να μην πάρουμε τίποτα για το χρέος χειροπιαστό και να μας μείνουν μόνο τα μέτρα, δεν σας ανησυχεί? Εμείς έχουμε πει ότι αυτή τη στιγμή δουλεύουμε στην κατεύθυνση για να πάρουμε μια συμφωνία για το χρέος η οποία θα δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα που είναι γνωστό για την ελληνική οικονομία και προκύπτει από την αμφίβολη, εν πάση περιπτώσει, στάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ως προς τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Έχω την εκτίμηση ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θα δεχθεί να μην πάρει τίποτα για το χρέος και παρόλα αυτά να επιφέρει ένα κέριο πλήγμα στην αξιοπιστία του παραμένοντας συμμέτοχος στο ελληνικό πρόγραμμα. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η κατάσταση, η παρούσα κατάσταση. Αντιθέτως, αυτό για το οποίο δουλεύουν όλες οι πλευρές είναι να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση στις 15 Ιουνίου. Παρακαλώ, κυρία Σαββόπουλου. Κύριε Εκπρόσωπε, θέλω να ρωτήσω εάν έχετε πάρει κάποιες διαβεβαιώσεις ότι το θέμα της Ελλάδας μπορεί να συζητηθεί σε σύνοδο κορυφής και αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τώρα η ιστορία έχει δείξει ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες παραπέμπουν συνήθως στους υπουργούς οικονομικών τους, δηλαδή σε ένα επόμενο Eurogroup. Αν οι υπουργοί οικονομικών δεν έχουν τη δυνατότητα να λύσουν το πρόβλημα, τότε θα πρέπει το πρόβλημα να λυθεί στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Παρακαλώ. Αν μου επιτρέπετε, στη συνέχεια της συναδέλφου της ερώτησης που έκανε, η λύση που μπορούν να δώσουν στη Σύνοδο Κορυφής είναι πολιτική λύση. Αφού οι αποφάσεις για αυτό καθεαυτό το πρόγραμμα βγαίνουν από το Eurogroup. Άρα, ό,τι και να γίνει, αν δεν υπάρξει 15 του μηνός λύση, πάμε για τις 22 Ιουλίου. Και από εκεί πάμε στην... Ιουνίου. Στο επόμενο Eurogroup, λέω, εάν δεν υπάρξει 15 Ιουνίου. Όχι, δεν προκύπτει αυτό που λέτε. Γιατί δεν προκύπτει, κύριε εκπρόσωπε? Δεν προκύπτει, διότι υπάρχει δυνατότητα από τους Ευρωπαίους, υπάρχει δυνατότητα στο επίπεδο της Συνόδου Κορυφής να πάρθουν οι αναγκαίες αποφάσεις, οι οποίες θα δώσουν μια λύση στο πιθανό αδιέξοδο. Αλλά σας ξαναλέω ότι δεν είναι αυτή η μεγαλύτερη πιθανότητα. Αντιθέτως, υπάρχει το Eurogroup της 15ης Ιουνίου, στο οποίο υπάρχει δυνατότητα να βρεθεί μια συμφωνία και να υπάρξει μια οριστική λύση. Να πω και την ερώτησή μου, γιατί αυτή ήταν διευκρινιστική. Λοιπόν,
από την πορεία που πήρε το θέμα του χρέους και το θέμα της ποσοτικής χαλάρωσης, στην κυβέρνηση υπάρχουν δεύτερες σκέψεις για την τακτική που ακολούθησε, ότι δηλαδή ανέβασε πάρα πολύ αυτά τα δύο θέματα και σήμερα βρίσκεται μετέωρη, καθώς όλα δείχνουν ότι πολύ δύσκολα θα πάρει κάποια απόφαση. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση βρίσκεται μετέωρη είναι δικό σας συμπέρασμα. Το γεγονός ότι μάλλον η εκτίμηση ότι πολύ δύσκολα θα πάρει την απόφαση για το χρέος που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας είναι επίσης ένα δικό σας συμπέρασμα. Νομίζω ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Ήδη στις 22 Μαΐου, ακόμα και η πρόταση την οποία δεν αποδέχτηκε η ελληνική πλευρά, αλλά και πολλοί από τους εταίρους και δανειστές μας, προέβλεπαν μία σειρά από μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Να σας θυμίσω ότι η βασική απόφαση για το ελληνικό χρέος πάρθηκε στις 24 Μαΐου του 2016, όταν ορίστηκε ότι κριτήριο βιωσιμότητας του χρέους είναι το ότι δεν θα πρέπει οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας να υπερβαίνουν το 15% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα. Αυτό είναι το βασικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έγινε όλη η συζήτηση για το χρέος. Το δεύτερο πράγμα το οποίο αποφασίστηκε στο Eurogroup της 24ης Μαΐου του 2016 ήταν ότι τα διαθέσιμα εργαλεία που υπάρχουν για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους είναι καταρχήν τρία. Τα διαθέσιμα εργαλεία μεσοπρόθεσμα, για τη μεσοπρόθεσμη ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, είναι καταρχήν τρία. Το πρώτο είναι η επιμήκυνση των ορημάνσεων των ομολόγων. Το δεύτερο η περίοδος χάριτος για τα επιτόκια. Και το τρίτο έχει να κάνει με την επιστροφή των κερδών από τα ομόλογα που διακρατεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επομένως, το βασικό πλαίσιο για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους έχει ήδη συζητηθεί και έχει ήδη συναποφασιστεί από την Ευρωζώνη. Αυτό το οποίο σήμερα συζητάμε είναι τον περαιτέρω προσδιορισμό, δηλαδή τη συγκεκριμενοποίηση, αν θέλετε και σε ένα βαθμό ποσοτικοποίηση του βαθμού χρήσης αυτών των εργαλείων, τα οποία θα μπουν σε λειτουργία και εφαρμογή μετά την λήξη του ελληνικού προγράμματος. Και για ποιο λόγο το συζητάμε αυτό? Αυτό το συζητάμε διότι για να μπορέσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα, οποιοδήποτε πρόγραμμα, είτε είναι της Ελλάδας είτε οποιασδήποτε άλλης χώρας, θα πρέπει να έχει μία θετική μελέτη βιωσιμότητας του χρέους της συγκεκριμένης χώρας την οποία καλείται να στηρίξει με χρηματοδότηση. Επομένως, αυτή τη στιγμή γίνεται μια συζήτηση ακριβώς για αυτόν τον περαιτέρω προσδιορισμό και τη συγκεκριμενοποίηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος, έτσι ώστε να γίνουν όλα αυτά τα οποία σας περιέγραψα προηγουμένως. Στο Eurogroup της 22ης Μάη υπήρξε τέτοιος προσδιορισμός μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Το ίδιο θα ισχύσει και στο επόμενο Eurogroup. Δηλαδή θα υπάρξει προσδιορισμός μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Το ζήτημα που θα κληθούμε, πάνω στο οποίο καλούμαστε όλοι να συζητήσουμε, είναι αν αυτός ο προσδιορισμός αρκεί για να δοθεί μια οριστική και βιώσιμη λύση στο ελληνικό πρόβλημα. Δηλαδή να εγγυάται την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και να εγγυάται την πρόσβασή της στις αγορές χρήματος με βιώσιμους όρους. Με αυτή την έννοια μπορώ να σας πω ότι οι πιθανότητες για μια θετική συμφωνία είναι πάρα πολλές και προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται όλες οι πλευρές. Πρέπει να βρούμε την αναγκαία ισορροπία έτσι ώστε όλοι να καλύπτονται από την σχετική απόφαση και να προχωρήσουμε παρακάτω. Παρακαλώ, κύριε Χατζηνικόλα. Κύριε εκπρόσωπε, πρόσφατα ο Κύπριος Πρόεδρος στο Δήμο στη Γενέβη αποφάσισε και συνένεσε μαζί με τον κύριο Κιακιτζή και τον κύριο Κουτέρες να πάμε σε μια νέα Γενέβη, ενδεχομένως και μέσα στον Ιούνιο, χωρίς προηγουμένως να έχουν συζητηθεί πολύ σημαντικές ενστάσεις που έχει θέσει και η ελληνική πλευρά πολλές φορές, όπως για παράδειγμα η αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων από τη Βόρεια Κύπρο. Το ερώτημά μου είναι σαφές. Υπήρχε κάποια διαβούλευση πριν την απόφαση αυτή μεταξύ της Αθήνας και της Λευκωσίας, ή αν δεν υπήρχε, ο Κύπριος Πρόεδρος δεν έλαβε υπόψη του τις σοβαρότατες ενστάσεις που έχει βάλει πάρα πολλές φορές η Αθήνα και ο Έλληνας υπέξ? Το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να σας πω είναι ότι η Ελλάδα στηρίζει πάντοτε τις συνομιλίες μεταξύ των Κυπριακών Αρχών και της Τουρκοκυπριακής, των Κυπριακών Αρχών και της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας. Η
θέση της Ελλάδας είναι πάγια, ότι δεν παρεμβαίνει στα ζητήματα των δικοινοτικών συνομιλιών, αντιθέτως παρεμβαίνει μόνο στα ζητήματα που αφορούν τις εγγυήσεις και την ασφάλεια. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις στηρίζει απολύτως τις αποφάσεις της κυπριακής κυβέρνησης και την βούληση η οποία διαμορφώνεται κάθε φορά στο εσωτερικό της. Από την δική μας πλευρά βρισκόμαστε διαρκώς σε στενή επικοινωνία με τις κυπριακές αρχές. Ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Αναστασιάδης γνωρίζετε ότι έχουν ένα πολύ μεγάλο βαθμό επικοινωνίας και συνεννόησης και συνεννόησης. Επομένως δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Αντιθέτως, η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει την επανεκκίνηση των συνομιλιών έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε επιτέλους μια λύση στο κυπριακό πρόβλημα, η οποία θα είναι φυσικά στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΙΕ, αλλά και θα σέβεται την ιδιότητα της Κύπρου ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλώ. Κύριε Εκπρόσωπε, μέχρι τώρα ο δικός χάρτης της κυβέρνησης ήταν ολοκλήρωση συμφωνίας, ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και έξοδος στις αγορές. Εξακολουθεί να είναι προαπαιτούμενο το QE ή θεωρείτε ότι μπορεί να βρεθεί και ένας άλλος τρόπος που να παρακαμφθεί αυτό? Και μια διευκρινιστική στην ερώτηση της κυρίας Γκαντώνα. Τα μέτρα, εάν δεν πάρουμε τίποτα για το χρέος. Και τελικώς το δούνο του, όπως είπατε εσείς, καταστεί αναξιόπιστο και μπορεί να δεχτεί να συμμετάσχει χωρίς κάτι για το χρέος. Τα μέτρα θα ισχύσουν των 4 δις ή, όπως είπε χθες, η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα εφαρμοστούν? Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, πρέπει να σας πω το εξής. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι μια ανεξάρτητη αρχή της Ευρωζώνης, η οποία δεν έχει σαν στόχο τη μεταφορά πόρων από την μία χώρα προς την άλλη. Αντιθέτως, παρεμβαίνει με αποκλειστικό στόχο παίρνει αποφάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο με την νομισματική πολιτική. Της είναι η διατήρηση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα, όπως ξέρετε, ποσοτικής χαλάρωσης, ακριβώς σε αυτό αποσκοπεί. Από την δικιά μας μεριά, αυτό το οποίο θέλουμε και αυτό το οποίο επιζητούμε και αυτό το οποίο συζητάμε είναι το προσεχές Eurogroup, η οποία θα δίνει την δυνατότητα στο σύνολο των θεσμών, δηλαδή και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στον ESM και στην Κομισιόν αλλά και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κάνουν θετικές μελέτες βιωσιμότητας του χρέους έτσι ώστε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα να μπορέσει να χρησιμοποιήσει την αυξημένη ρευστότητα η οποία προκύπτει από την συμμετοχή των ελληνικών ομολόγων, από την επιλεξιμότητα των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Νομίζω ότι το έχω πει με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια. Ωστόσο, αυτή η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν μπορεί να προεξοφληθεί από καμία απόφαση του Eurogroup. Αντιθέτως, αυτό το οποίο μπορεί να κάνει το Eurogroup είναι να περιγράψει ένα πλαίσιο αρχών και από εκεί και πέρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με απόλυτη ανεξαρτησία, όπως και η ίδια δηλώνει εξάλλου σε κάθε ευκαιρία, θα προχωρήσει τη δική της μελέτη βιωσιμότητας του χρέους. Αυτό το οποίο εμείς επιζητούμε είναι την μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια στον προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων αλλά και στις παρεμβάσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν για την τόνωση της ανάπτυξης, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να θεωρήσει το ελληνικό χρέος βιώσιμο. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, ότι τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει για το 2019 και το 2020 εξαρτώνται απολύτως από την εφαρμογή των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος μετά τον Αύγουστο του 2018 και αυτή η πολιτική δέσμευση εξακολουθεί να ισχύει. Παρακαλώ. Κύριε Εκπρόσωπε, θα μπω σε ένα άλλο θέμα. Πριν από 2 περίπου ώρες, ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Νίλς Μούσνιεκς, έκανε ανάρτηση στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook με την οποία ζητάει από την ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει τις επαναπροωθήσεις Τούρκων πολιτών που έχουν περάσει στην Ελλάδα και ζητούν άσυλο χωρίς να τους παραπέμψει στη διαδικασία ασύλου. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι σύμφωνα με το Stockholm Center for Freedom έχουν γίνει
5 τέτοιες επαναπροωθήσεις το Μάιο και μέχρι τις 2 Ιουνίου. Κάθε φορά οι άνθρωποι οι οποίοι επαναπροωθούνταν, τους έλεγαν οι αστυνομικές αρχές στο Διδημότυχο ότι πρόκειται να τους σπάνε στην υπηρεσία ασύλου. Τους έβαζαν σε αυτοκίνητα της αστυνομίας και κάπου στη μέση του δρόμου. Τους παραλάμβαναν μασκοφορεμένοι ένοπλοι, οι οποίοι τους παράδιδαν στην τουρκική χωροφυλακή. Μάλιστα, στις 2 Ιουνίου έχουμε και τον αριθμό του αυτοκίνητου της ελληνικής αστυνομίας, τον οποίο επιβιβάστηκαν, ήταν το ΕΑ2790. Και να σας επισημάνω ότι σε μία από αυτές τις επαναπροωθήσεις επαναπροωθήθηκε ο τελευταίος αρχισυντάκτης του περιοδικού Νοκτά, Μουράτ Τσαπάν, ο οποίος μόλις επεστράφει στην Τουρκία καταδικάστηκε σε 22,5 χρόνια φυλακή. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας επί όλων αυτών. Η ελληνική κυβέρνηση δεν προχωρά σε επαναπροωθήσεις. Βάση διαπραγμάτευσης για το χρέος εξακολουθεί να είναι η πρόταση Σόιμπλε που κατατέθηκε στο Eurogroup και η Ελλάδα προσπαθεί να την ντύσει, εντός εισαγωγικών να την ντύσει, με αυτές τις τρεις προϋποθέσεις που αναφέρεται προηγουμένως, ή υπάρχει κάτι άλλο στο τραπέζι, ενδεχομένως και μια αντιπρόταση από την ελληνική πλευρά? Όπως καταλαβαίνετε, με οποιαδήποτε πρόταση πληρεί τις τρεις προϋποθέσεις, μάλλον αν η πρόταση η οποία κατατέθηκε στο Eurogroup μετασχηματιστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να πληρεί αυτές τις τρεις προϋποθέσεις, μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική πρόταση. Επομένως, δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς με ρωτήσατε. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακολουθήσατε την